Πάμε στην Πάτρα από τη Θεσσαλονίκη, συναντήσουμε τον Νίκο Γιαπρακά, διότι το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε νέες αποβολές στην Πάτρα για παιδιά που χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο εν ώρα μαθήματος και μάλιστα κάποια από αυτά βιντεοσκοπούσαν. Να μας πεις τα περιστατικά, Νίκο, αλλά δεν ξέρω αν θες να μας πεις για μια είδηση που μας μου λένε από το κοντρόλ ότι έγινε πριν από λίγη ώρα, για ένα 15χρονο, ο οποίος θέλησε να κάνει κατάληψη στο Αγρίνιο σε ένα σχολείο, διαπληκτίστηκε με τον διευθυντή του σχολείου και τελικά συνελήφθη. Θες να ξεκινήσουμε από αυτό, τελευταία στιγμή. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Το οποίο μας έρχεται από την πόλη του Αγρινίου, το συγκεκριμένο περιστατικό. Πρόκειται για ένα γυμνάσιο της πόλης, εκεί όπου κάποιοι μαθητές, μεταξύ αυτών και ένας 15χρονος, επιχείρησαν να κάνουν κατάληψη στο σχολικό συγκρότημα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά πήγαν να βάλουν λουκέτο. Ωστόσο, ο γυμνασιάρχης του συγκεκριμένου σχολείου ειδοποιήθηκε, πήγε στο συγκεκριμένο σημείο και εκεί προσπαθούσε να πείσει τα παιδιά να μην προχωρήσουν στην κατάληψη. Τότε ο 15χρονος έβγαλε κινητό τηλέφωνο, άρχισε να βιντεοσκοπεί τον γυμνασιάρχη και όλη τη συγκομιθία την οποία είχαν, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να κληθούν οι αρχές και τώρα ο πιτσιρικάς, ο 15χρονος, να συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας κατάληψης, γιατί η κατάληψη δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, να σας πω, αλλά και για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μιας και είχε προχωρήσει στην βιντεοσκόπηση του γυμνασιάρχη χωρίς βέβαια την συγκατάθεσή του. Συνελήφθη, να σας πω, και η μητέρα του παιδιού, του 15χρονου, για παραμέληση ανήλικου, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για ανήλικο.